Για δεύτερη χρονιά, φέτος πριν από τα Χριστούγεννα, συνταξιούχοι με σύνταξη έως και 800 ευρώ, ανασφάλιστοι υπερήλικες και ευάλωτα νοικοκυριά θα λάβουν την επιταγή ακρίβειας των 250 ευρώ ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Πρόκειται για το μέτρο που ίσχυσε και πέρυσι, επιχειρώντας να ανακουφίσει περίπου 2,3 εκατομμύρια συμπολίτες μας που πλήττονται από την ενεργειακή κρίση και τις δραματικές αυξήσεις σε καταναλωτικά είδη πρώτης ανάγκης. Θεωρητικά στις 21 Δεκεμβρίου. Να καταβληθεί η λεγόμενη επιταγή ακρίβειας όπως είχε δοθεί και πέρυσι με το περίγραμμα των δικαιούχων να παραμένει το ίδιο. Δηλαδή χαμηλοσυνταξιούχους, σε δικαιούχους κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, σε δικαιούχους επιδόματος τέκνων οι οποίοι θα λάβουν μισή επιπλέον δόση στη δόση του Δεκεμβρίου, η επιταγή ακρίβειας θα είναι 250 ευρώ για χαμηλούς συνταξιούχους, ενώ για τους δικαιούχους του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης θα είναι μία επιπλέον δόση του επιδόματος αλληλεγγύης. Για την παραλαβή της επιταγής ακρίβειας, οι δικαιούχοι δεν θα χρειαστεί να κάνουν κάποια διαδικασία ή αίτηση, καθώς η απόδοσή της θα γίνει απευθείας στους λογαριασμούς των δικαιούχων μέσω των στοιχείων που διαθέτει το πληροφοριακό σύστημα. Όχι, δεν θα πρέπει να κάνουν καμία διαδικασία. Το σύστημα έχει τα στοιχεία και θα καταβληθούν τα χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων μαζί με τη σύνταξη του μηνός ή μαζί με το επίδομα, είτε το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης είναι αυτό, είτε το επίδομα τέκνων που θα λάβουν στην ίδια προθεσμία χωρίς καμία αίτηση. Πάντως, αν εξαιρέσει κανείς την επιταγή ακρίβειας, ο Δεκέμβριος και φέτος θα είναι μήνας όχι εσόδων αλλά εξόδων. Από τα τέλη κυκλοφορίας μέχρι τις φορολογικές υποχρεώσεις, που όπως τόνισε ο Πρόεδρος των Φοροτεχνικών, φέτος αναμένεται να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τα νοικοκυριά που έχουν να αντιμετωπίσουν τα δυσθεώρητα έξοδα λόγω της ακρίβειας. Ο Δεκέμβριος είναι γεμάτος υποχρεώσεις. Έχουμε τέλη κυκλοφορίας, έχουμε δώσεις έμφυα, έχουμε δώσεις φόρου εισοδήματος. Για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και έχουν προσωπικό, έχουμε δώρα Χριστουγεννιών καταβολές. Έχουμε δώσεις ρυθμίσεων και μην ξεχνάμε ότι θα είμαστε πια και στο βαρύ χειμώνα με την ενεργειακή κρίση στα ύψη. Άρα λοιπόν θα έχουμε και αυξημένο κόστος για τη θέρμανση των οικοκυριών.